Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, ο έτερος πολιούχος της πόλης της Θεσσαλονίκης και ο κύριος εκφραστής του κινήματος του ησυχασμού, είναι αλήθεια πως αναγνωρίστηκε από τις θεολογικές σπουδές μόλις στα μέσα με τέλη του περασμένου αιώνα. Στις μέρες μας όμως, το έργο του Γρηγορίου του Παλαμά ξεπερνάει τα όρια της θεολογικής επιστήμης και αγκαλιάζει, θα λέγαμε, όλες τις επιστήμες. Αυτό τουλάχιστον υποστηρίχθηκε στην ημερίδα με τίτλο «Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς και η αναζήτηση μιας νέας επιστημολογίας», η οποία πραγματοποιήθηκε στις 24 Φεβρουαρίου στο Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης υπό την αιγίδα ενός ευρύτερου δικτύου ευρωπαϊκού, το οποίο έχει να κάνει με την επιστήμη και την θεολογία στον 21ο αιώνα. Ο Γρηγόριος Παλαμάς γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη το 1396. Εδώ ως νέος έλαβε λιπαράν φιλοσοφική και θεολογική παιδεία. Πολύ νωρίς ασπάστηκε των μονήρι βίων. Εμόνασε σε διάφορα μέρη της τότε Βυζαντινής Επικρατείας και Βυζαντινής Επικρατείας πριν καταλήξει στο Άγιον Όρος στις μονές Εσφυγμένου και Μεγής της Λαύρας. Σε μια προχωρημένη ηλικία, 52 ετών, εκλέχτηκε Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης το 1347. Λόγω των ζηλωτικών γεγονότων, η εγκατάστασή του έγινε το 1349, όταν έληξε η επανάσταση των ζηλωτών στην πόλη. Εκόσμησε και ελάμπρινε το επισκοπικό θρόνο της Θεσσαλονίκης επί μία δεκαετία, είτε από το 1349 ως το 1359, οπότε και εκοιμήθη εν κυρίω. Αλλά και με την Δυτική Εκκλησία, έστω και έμεσα, μέσα από την αντιρρητική και πολεμική θεολογία που άσκησε προς αυτήν στα πρόσωπα των αντιησυχαστών Βυζαντινών θεολόγων και φιλοσόφων και προς αυτών των ίδιων των Βαρλαάμ, με τους οποίους συγκρούστηκε σε προσωπικό και θεολογικό επίπεδο. Στο σημείο τούτο είναι σημαντικό να σημειώσω και να επισημάνω ότι σήμερα η δυτική θεολογική επιστήμη, παρά την πολεμική που άσκησε κατά το απότατον και το πρόσφατον παρελθόν εναντίον του, ασχολείται με το έργο και τη θεολογία του Παλαμά. Γράφονται θεολογικές μελέτες και μεταφράζονται τα έργα του σε άλλες ευρωπαϊκές γλώσσες και στην ιταλική γλώσσα. Έχουμε την τρίτομη μετάφραση του δόκτωρα συναδέλφου Ετόρε Περέλα. Χαίρω ιδιαίτερα διότι μεταξύ των άλλων συναδέλφων εξ Ιταλίας που παρίστανται ως εισηγητές και τιμούν το παρόν επιστημονικό συμπόσιο, παρίστανται και ο συνάδελφος μεταφραστής των παλαμικών συγγραμμάτων. Τέλος, ο Παλαμάς υπήρξε, όπως τα έλεγε και για την περίπτωσή του ο προφήτης Δανιήλ, ανήρ επιθυμιών του πνεύματος, δηλαδή άνδρας πνευματικός πρώτου μεγέθους και αναστήματος, που μαζί με πολλούς άλλους συγχρόνους του λογίως συνέβαλεν και ανέδειξαν την θεολογική και την κλασική ζούσα γραμματεία στη Θεσσαλονίκη και στην Βυζαντινή γενικότερα πολιτεία του 14ου αιώνα. Έτσι λοιπόν ο Παλαμάς, πριν καταστεί Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης ως αγιορείτης μοναχός, ασκήθηκε στα πνευματικά σκάματα της αγιορητικής βιωτής και πολιτείας. Εδώ γνώρισε και βίωσε την πνευματική εμπειρία διασήμων ασκητών και πνευματικών διδασκάλων συγχρόνων του, όπως είναι ο Θεόληπτος Φιλαδελφίας, Αθανάσιος Κωνσταντινοπόλιος, Αθανάσιος ο μετέπειτα Μετεωρίτης, αλλά και παλαιότερων του, έμεσα τούτους, όπως η Άγιοι Νίλος ο Ιταλός, Σιμεών ο Νέος Θεολόγος, Σελιώτης, Ηλίας, Γαβριήλ και ο Νικηφόρος Ιταλός. Ως Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης 1349-1359 επίμανε την Εκκλησία της σε πολύ δύσκολη περίοδο, τόσο για το Βυζαντινό κράτος, το οποίο ταλαιπωρούνταν λόγω των δυναστικών συγκρούσεων μεταξύ των διεκδικητών του αυτοκρατορικού θρόνου, των Παλαιολόγων από τη μια μεριά και του Ιωάννου Κατακουζινού από την άλλη, όσο και για την ίδια την πόλη της Θεσσαλονίκης, η οποία κατά την περίοδο αυτήν δοκιμάστηκε δεινώς εξαιτίας από τη μια μεριά της κοινωνικοπολιτικής επανάστασης των ζηλωτών 1342-1349 και από την άλλη των συχνών πολεμικών επιδρομών και εφόδων εναντίον της από τους τριβαλούς Σέρβους, οι οποίοι επανειλημμένως προσπάθησαν, χωρίς όμως επιτυχία, να την εκπορθήσουν και καταλάβουν. Τέλος, ως θεολόγος και πνευματικός συγγραφέας, ο Παλαμάς
συνόψεσε και εξέφρασε στα συγγράμματά του την προαυτού θεολογική και πνευματική παράδοση των Ανατολικών Πατέρων και θεολόγων ως την εποχή του, όπως του το είχε πράξει και επιτύχει τον 8ο αιώνα ο Άγιος Ιωάννης Δαμασκηνός. Το ερώτημα που εύλογα εγείρεται από κάποιον που είναι έξω από τους χώρους τους δικούς μας, βλέποντας τόσο το γενικό θέμα του συμποσίου, όσο και το δικό μου ειδικό θέμα, είναι τούτο. Ποια θέση και σχέση μπορεί να έχει ένας Άγιος της Εκκλησίας, όπως είναι ο Άγιος Γρηγόριος Παλαμάς, και φυσικά ένα εξειδικευμένο θεολογικό και πνευματικό θέμα, όπως είναι αυτό της δικής μου εισήγησης, με το κεντρικό ζήτημα του συμποσίου, που είναι η αναζήτηση μιας επιστημολογίας, ή με άλλα λόγια με έναν κλάδο που έχει ως αντικείμενό του την έρευνα και τη μελέτη της ίδιας της επιστήμης, η οποία καταγίνεται με τον ακριβή καθορισμό των ερευνητικών πεδίων και των μεθοδολογικών εργαλείων. Θέλω να πιστεύω πως η ανάπτυξη του θέματος μας να διευκολύνει την αναζήτηση μιας νέας επιστημολογικής θεώρησης στα πράγματα των διαφόρων επιστημών θεωρητικών και θετικών. Η πεποίθησή μου αυτή ερίδεται στο γεγονός ότι ο λόγος του Αγίου Γρηγορίου Παλαμά ήταν λόγος φορέας επιστημονικών δεδομένων και αληθιών των διαφόρων επιστημών της εποχής των ή και παλαιότερων χρόνων. Ως λόγος θεολογικός ή φιλοσοφικός, ο λόγος των πατέρων και φυσικά του Παλαμά αφομοιώνει διαχρονικά τον επιστημονικό λόγο με τον οποίον και διαλέγεται και τον εντάσσει στο θεολογικό σύστημα σκέψης του σε μια πολυεπίπεδη θεώρηση από τη μεριά του, του κοσμικού και κοσμολογικού επιστητού. Και τούτο συμβαίνει διότι ο θεολογικός λόγος είναι λόγος του καθόλων, αλλά και μερικός. Είναι λόγος που θεωρεί το όλον στο μέρος και τούτο στο όλον. Δείγμα της πολυεπίπεδης θεώρησης των πραγμάτων αποτελεί η σύνθεση του γραμματιακού είδους των διαφόρων κεφαλαίων από πολλούς πατέρες της Εκκλησίας, όπως είναι λόγω χάρη τα 150 κεφάλαια του Αγίου Γρηγορίου Παλαμά, που διαλαμβάνουν κεφάλαια φυσικά και θεολογικά, ηθικά και πρακτικά, και άλλων πατέρων που έζησαν πριν από αυτόν, όπως η Ευάγριος Ποντικός, Μάξιμος Ομολογητής, Σιμεών ο Νέος Θεολόγος και Νικήτας Τιθάτος, που συνέταξαν κεφάλαια με ανάλογο περιεχόμενο. Η θεολογική και πνευματική σκέψη που αναδύεται μέσα από όλη την συγγραφική παραγωγή του Παλαμά είναι, από όσο μπορώ να γνωρίζω και αντιλαμβάνομαι, η βαθύτερη και υψηλότερη σε θεολογικές συλλήψεις, όχι μόνο για την εποχή του, αλλά και για όλη τη θεολογική και πνευματική παράδοση της Ορθόδοξης Ανατολικής Εκκλησίας στο σύνολό της. Μπορούμε να πούμε χωρίς επιφυλάξεις πως η θεολογική σκέψη του, η οποία τροφοδοτείται πλούσια από την προηγούμενη θεολογική και πνευματική παράδοση των Ελλήνων Πατέρων, έχει φτάσει και εγγίζει τα απότατα όρια των δυνατοτήτων της ανθρώπινης θεολογικής και φιλοσοφικής διανοίας. Φρονούμε πως η θεολογία σήμερα, αύριο και στο μέλλον θα κινείται μέσα στα όρια αυτά των θεολογικών τομών και θεωρήσεων που έχει κάνει ο Άγιος Γρηγόριος Παλαμάς με το περισπούδαστο έργο του, χωρίς καμιά δυνατότητα να τα υπερβεί και προχωρήσει περαιτέρω. Συνεπίκορο στην άποψη αυτή έρχεται σήμερα η θεωρητική φυσική και η κβαντομηχανική με τις δικές της θεωρίες, θεωρήσεις και τις θαυμαστές πρακτικές εφαρμογές της υψηλής τεχνολογίας, η οποία έχει φτάσει τα πράγματα όσον αφορά στον κόσμο της ύλης, τη δομή της, τη γέννηση και τη σύσταση του σύμπαντος, στις οριοθετήσεις που έχει κάνει η θεολογία του Παλαμά και γενικότερα των Ελλήνων Πατέρων, με την περιγραφή της περί του θεολογικού από τη μια μεριά και κοσμολογικού από την άλλη επιστητού. Έτσι μπορούμε εδώ να παρατηρήσουμε και τονίσουμε εν προκειμένου ότι η θεολογία του Παλαμά είναι στα κύρια και βασικά χαρακτηριστικά της, παρά τις βαθιές αναλύσεις και τις υψηλές πτήσεις της, όχι θεολογία αφηρημένη και θεωρητική,
αλλά μια θεολογία απόλυτα πραγματιστική, ρεαλιστική, καθότι ανταποκρίνεται στη φύση των όντων και των πραγμάτων που θεωρεί, εξετάζει και παρουσιάζει. Κατά τον Άγιο Γρηγόριο Παλαμάν, ο Θεός τη δύναμη του Θεού Λόγου δημιούργησε τον κόσμο και μάλιστα τον δημιούργησε, όπως χαρακτηριστικά λέγει, αθώων, είτε ίον τεινά ύλη πανδυχή, δυνάμει φέρωσαν τα πάντα. Εδώ ο Παλαμάς επαναλαμβάνει τη θεωρία του άλλου μεγάλου πατέρα της Εκκλησίας, του συνωνύμου Γρηγορίου Νήσις, σύμφωνα με την οποία ο Θεός δημιούργησε τον κόσμο άπαντα, το σύμπαν, εν κεφαλαίο, συλλήβδιν, είτε αθώων, και ένα τόμο, ακαρή, εν σπέρματι και νεύματι, είτε με το πρώτο βουλητικό όρμημά του, και ύστερα τα όντα εμφανίζονται το ένα μετά το άλλο, καθερμόν τεινά και τάξην και αναγκαιότητα. Εδώ έχουμε τη θεωρία της εξέλιξης. Στο σημείο αυτό, όπως φαίνεται, και οι δύο Γρηγόροι, ομοφρόνος και ομοφόνος, περιγράφουν ούτε λίγο ούτε πολύ τον τρόπον όσον αφορά στη δημιουργία της θεωρίας του Big Bang, αρχικής έκρηξης της σύγχρονης θεωρητικής φυσικής και κβαντομηχανικής, χωρίς ωστόσο να αποσαφηνίζεται από αυτήν το τι ακριβώς εκρήγνεται, αφού δεν γνωρίζουν τι ακριβώς υπήρχε κατά τη στιγμή της έκρηξης. Ο Παλαμάς όμως, όπως και πολύ παλαιότερον, τον 4ο αιώνα, οι Καπαδόκες πατέρες, Βασίλειος ο Μέγας και αδερφός του Γρηγόριος Νήσις, ομιλεί περί δημιουργίας αρχικός πρωτογόνου φωτός, διακεχημένου εν είδη, θα λέγαμε, ενεργίας, και ύστερα από αυτό κτίζεται και συγκροτείται ως μάζα το αστρικό σώμα και στερέωμα. Το πρωτόγωνο τούτο φως, διακεχημένον ως φωτιστική ενέργεια, η θεωρητική φυσική και η κβαντική θα το έβλεπε και θα το χαρακτήριζε με τα νητρίνο, τα κόρξ και τα αδρόνια, τα σωματίδια δηλαδή ύλης, ευρισκόμενα σε κυματοειδή μορφή και κίνηση ή την κατάσταση διάκαιτης ενέργειας. Κατά πρόληψη λοιπόν, ο θεολογικός λόγος των πατέρων όσον αφορά στη θεία φύση και σχέση προς τη δημιουργία την έχει θέσει οριστικά έξω ακόμη και από αυτήν την ενεργειακή μορφή του πρωτογόνου φωτός, είτε την πανδεχή ύλη, διακρίνοντας την θεότητα άκτιστον ουσίαν, κειμένην πέρα και έξω από την κτιστήν ουσία των πραγμάτων και άκτιστον ενέργειαν εκτός και εντός των κτιστών υπάρχουσαν ασχέτως. Ακολούθησε ο Ιταλός καθηγητής Ναταλίνο Βαλεντίνη με θέμα «Ο Γρηγόριος Παλαμάς και η ρωσική σκέψη» από την εισχαστική παράδοση στη φιλοσοφία του ονόματος. Οι προϋποθέσεις αυτές της εισηγήσεις είναι δύο. Από τη μια πλευρά η ανάγκη για τη Δύση, για τον πολιτισμό, το δυτικό πολιτισμό, να ξαναανακαλύψει τη μεγάλη σκέψη, το μεγάλο έργο του Βυζαντινού πατέρα Γρηγορίου Παλαμά, πάνω στην οποία δυστυχώς υπάρχει μια ιστορική παρεξήγηση, μια δυσπιστία που πάει για πολύ καιρό, ειδικά από εξαιτίας της άγνοιας. Γι' αυτό λοιπόν το έργο του Περέλα δίνει μια ευκαιρία για μια ανάγνωση και ξεκινά από την Ιταλία. Οι σκέψεις στις οποίες θα περιστώ είναι δύο. Η επίδραση του Παλαμά στο φιλοσοφικό και θεολογικό πολιτισμό της Ορθόδοξης Ρωσίας, η θρησκευτική σκέψη της Ρωσίας στα τέλη του 18ου αιώνα και στις αρχές του 19ου. Στις αρχές του 19ου αιώνα συμπίπτει με μια περίοδο εξαιρετικής ανάπτυξης θεολογικής και φιλοσοφικής, μα ιδιαίτερα πατριστικής, πατριολογικής. Θα ήθελα να υπογραμμίσω πως η Ρωσία είναι... Υπάρχει ένας αυξημένος αριθμός εκδόσεων για τους πατέρες της Εκκλησίας. Και δεν υπάρχει μόνο αυτή η διάχυση των πατέρων, αλλά υπάρχει και μια ένταση στη μελέτη των πατέρων με την προοπτική όχι μόνο μιας πατρολογικής προσέγγισης, αλλά και μιας φιλοσοφικής
diciamo così, filosofico-scientifico. Επιστημονικο-φιλοσοφική προσέγγιση. Υπάρχουν αυτοί. Ανάμεσα σε αυτούς τους πατέρες, ιδιαίτερη θέση έχει ο Παλαμάς και σε αυτήν ακριβώς την περίοδο, στα τέλη του 18ου, αρχές του 19ου αιώνα, γίνεται πιο γνωστός, πιο. Η θεολογία του Παλαμά γίνεται πιο γνωστή. Αφορούν λοιπόν οι παρατηρήσεις μου δύο περιοχές. Το πρώτο θέμα της θεολογίας και της φιλοσοφίας της ρωσικής, της δογματικής αντινομίας. Το δεύτερο είναι αυτό της αξίας του δόγματος που έχει σχέση με αυτή την αντινομία, του συμβόλου. Και ένα τρίτο στοιχείο είναι η αξία της φιλοσοφίας του ονόματος, η ονοματοδοσία. Είναι τρεις προοπτικές που συνδέονται μεταξύ τους στενά και δείχνουν τα σημεία τα πιο σημαντικά της αποδοχής του Παλαμά στο εσωτερικό, πρώτα της φιλοσοφίας και της θεολογίας της ρωσικής και στη συνέχεια χάρη των μεταναστών φιλοσόφων στην Γαλλία και στην Αμερική, αυτές οι ιδέες διαδίδονται στη Δύση. Μεταξύ των συγγραφέων, των πιο σημαντικών συγγραφέων που δεν επέλεξαν τον δρόμο της εξορίας αλλά προτίμησαν να παραμείνουν στην Ρωσία ύστερα στην Επανάσταση 17, υπάρχουν τρεις μεγάλες προσωπικότητες πάνω στους οποίους επηρέασε η θεολογία του Παλαμά, και αυτή είναι ο Βλάδιμιρ Ερ, ο Πάβελ Φλαριένσκι και ο Αλεξέι Λόζεφ. Ecco, bisogna allora affermare, dice Palamas, tutte e due le cose al tempo stesso. Πρέπει, λέει ο Παλαμάς, να υποστηρίξουμε και τα δύο τα πράγματα, τα φαινομενικά αντίθετα μεταξύ τους ταυτόχρονα. E conservare la loro antinomia, il loro paradosso. Και να διατηρούμε την παραδοξότητά τους, την αντινομία τους. Come criterio di pietà. Ως κριτήριο ευσεβίας. Είναι εκπληκτικό το ότι συγγραφείς όπως ο Λος και ο Φλορένσκι προσλαμβάνουν αυτή την αντίληψη του Παλαμά της αντινομίας και την κάνουν δικό τους θεμέλιο. Σε ένα από τα πιο σημαντικά κείμενα του Λος αφιερωμένα στον Παλαμά, σε κάποιο σημείο λέγει, σημείο εκκίνησης της θεολογίας του Αγίου Γρηγορίου Παλαμά είναι μια αντινομία η οποία εμπεριέχει το γνωστό και το μη δυνάμενο να γνωστεί στο Θεό. Είναι η αντινομία δύο θεολογιών, της θετικής και της αρνητικής. Αυτή η ιδέα είναι σημαντικότατη για τους Ρώσους στοχαστές. Ειδικά στον Φλορένσκι γίνεται το κεντρικό σημείο της θεολογικής, φιλοσοφικής, επιστημονικής του αναζήτησης. Ο Φλορένσκι υποστηρίζει ότι η αντινομία είναι η ίδια η ουσία της χριστιανικής θρησκείας. Κάθε εμπειρία ζωντανή της αλήθειας πρέπει να εμπεριέχει και αυτό το οποίο μπορεί να την απαρνηθεί. Αυτό συνεπάγεται ότι η αλήθεια εμπεριέχει και ένα κριτήριο το οποίο μπορεί να την ακυρώσει. Η τελευταία ανάλυση, η αλήθεια είναι μια ποιητική αντίληψη η οποία αυτοακυρώνεται. Από αυτή την κληρονομιά του Παλαμά, ο Φλορένσκι al campo scientifico. Αυτές φτάνουν και τις διαστήσεις, τις επιβεβαιώνει στον επιστημονικό χώρο. In particolare, l'idea dell'antinomia diventa in campo fisico-matematico il principio di discontinuità. Η ιδέα της αντινομίας του στο να γίνεται η αρχή της ασυνέχειας στον επιστημονικό χώρο. L'insiemistica di Cantor. Η αριθμολογία, τα σύνολα του Κάντορ. Gli immaginari in geometria e tante altre geometria. Prospettive di questo genere sono in gran parte il frutto di questo avvicinamento alle idee forza, diciamo, alle idee guida di Palamas. Fino a elaborare μέχρι το σημείο να επεξεργαστεί ο Φλορένσκι una vera e propria, è stata definita così, epistemologia del simbolo. Να φτάσει στο σημείο να επεξεργαστεί ένα είδος πραγματικής επιστημολογίας του συμβόλου.
dalla logica formale alla logica dei simboli, από την τοπική λογική στην λογική των συμβόλων, e la logica dei simboli è una delle chiavi delle della teoria della conoscenza. Και η λογική των συμβόλων γίνεται μια δικλίδα των θεωριών της γνώσεως. In sostanza, da Palamas, Florensky deriva un'idea molto importante. Από τον Παλαμά, στο Φλωρένσκι, κατασταλάζει μια ιδέα πολύ σημαντική. L'idea della scienza come descrizione simbolica della realtà. Ιδέα της επιστήμης ως συμβολικής περιγραφής της πραγματικότητας. L'idea della ricerca di nuovi modelli di razionalità oltre il razionalismo, oltre il positivismo, il naturalismo. Αναζήτησης νέων τύπων μορφών λογικής πέρα από τους από τη λογική. Πέρα από τον αρθολογισμό. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης παρουσιάζει και διαθέτει τις εκδόσεις του Κέντρου Ιστορίας Θεσσαλονίκης. Μορφωτικό Αθλητικό Σωματείο ΑΕΤΟΣ 2002. Γυμναστικό Σύλλογος Ηρακλής 2003. Αθλητικό Σύλλογος Άρης 2004. Αθλητικό Σύλλογος ΠΑΟΚ 2005. Μουσικογυμναστικό Σύλλογος Σιδηροδρομικών Θεσσαλονίκης Ο Θερμαϊκός 2006. ΧΑΝΘ, η αθλητική ιστορία 2007. Από το Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης, Μέγαρο Μπύλη, πλατεία Υποδρομίου. Καθημερινά, από τις 7:30 το πρωί έως τις 2:30 το μεσημέρι. Η αθλητική ιστορία της πόλης μας, καταγεγραμμένη από τον Δήμο Θεσσαλονίκης. Τα παραμύθια είναι τσοκόντα. Του κόντα χαμογελάει για τα παιδιά. Κύριε Νικολαίδη, τι ακριβώς είναι το Ευρωπαϊκό Δίκτυο και ποιοι είναι οι στόχοι του? Πρόκειται για ένα δίκτυο στο οποίο συμμετέχουν συνάδελφοι από όλους τους κλάδους της γνώσης, από τη φυσική, τη βιολογία, την ιατρική, τη φιλοσοφία, την ψυχανάλυση και τη θεολογία. Και ο στόχος είναι να συνενώσουμε τη γνώση, τις διαφορετικές τις εμπειρίες, προς χάρη μιας ενότητας της γνώσης και μιας ενότητας ακόμα και της ανθρώπινης της υπόστασης. Υπάρχουν προβλήματα που προέρχονται από τον χώρο της επιστήμης και έχουν ανάγκη από πολλαπλά κοιτάγματα και υπάρχει ανάγκη να συνδέσουμε την επιστήμη και με την ηθική. Είναι προβλήματα που προέρχονται κυρίως από την βιοτεχνολογία, αλλά και προβλήματα που έχουν να κάνουν και με την κοσμολογία και με την ερμηνεία και του κόσμου. Έχουν να κάνουν με τη σχέση του ανθρώπου με τη φύση, όπως και με τη σχέση του με αυτό που υπάρχει έξω και πέρα από τον κόσμο τον ίδιο. Με άλλα λόγια, είναι η σχέση του ανθρώπου με τη φύση και με το θείο. Και ο στόχος είναι να τα πλησιάσουμε και τα θέματα αυτά μέσα από συμπόσια, όπου θα υπάρχουν συνάδελφοι από διαφορετικούς κλάδους γνώσης για να μπορέσουν για να καταθέσουν τις διαφορετικές τους γνώσεις και τις εμπειρίες στη διάρκεια συμποσίων που θα κρατήσουν γύρω στον ένα χρόνο. Και γιατί επιλέξατε για τη συγκεκριμένη ημερίδα τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά? Πιστεύουμε πως το έργο και η σκέψη και η ενέργεια του Παλαμά εστιάζει σε κάτι το πάρα πάρα πολύ σημαντικό. Είναι μια σκέψη που πάει στη ρίζα και των πραγμάτων και στη ρίζα και του ανθρώπου και ανάδειξη της έννοιας της ενέργειας. Ένας τρόπος να συναντήσει τον άλλο, ένας τρόπος να συναντήσει και το Θεό, δεν είναι θέμα που αφορά μόνο την ορθόδοξη παράδοση και τη θεολογία μας, είναι ένας τρόπος για να ξαναθέσουμε θέματα που προέρχονται από την επιστήμη, από την γνωσιολογία, από την ηθική και πιστεύουμε ότι στην αυγή ενός καινούργιου αιώνα που αναφύονται καινούργια προβλήματα θα είναι πάρα πολύ σημαντικό να γυρίσουμε σε μια παλιά σκέψη στο 14ο αιώνα, μια σκέψη όμως που είναι τόσο ζωντανή και τόσο γόνιμη που θα μας επιτρέψει, ελπίζουμε, να θέσουμε και τα ερωτήματα και να ανοιχνεύσουμε τις πρώτες απαντήσεις. Mm-hmm. Και φάνηκε στη σημερινή μας συνάντηση από τις παρεμβάσεις των συναδέλφων ότι θύθηκαν θέματα που συναρτούν τη σκέψη
του Παλαμά με την κβαντική μηχανική, με, και με την ηθική, τη μεταφυσική διάσταση και της Ευρώπης, με τη ρωσική σκέψη. Και ποια τα επόμενα βήματα του δικτύου? Το επόμενο συμπόσιο θα γίνει στη Βόρεια Ιταλία, στο Λάκο Ματζόρε, θα για θέμα την ψυχανάλυση και τη θεολογία. Το δεύτερο συμπόσιο θα γίνει πάλι εδώ στον ίδιο φιλόξενο χώρο του Μακεδονικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης, θα έχει για θέμα το ανθρώπινο πρόσωπο στον 21ο αιώνα. Και το τρίτο συμπόσιο θα γίνει πάλι εδώ στη Θεσσαλονίκη, θα έχει για θέμα τον χρόνο όπως το συναντάμε στην επιστήμη, τη φιλοσοφία και τη θεολογία, και πώς οι διαφορετικές οι χρονικότητες συναντώνται και συνδιαλέγονται. Ένας ακόμη ομιλητής στη συγκεκριμένη μερίδα ήταν και ο καθηγητής της θεολογικής σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, ο κύριος Μάριος Μπέγζος, ο οποίος ανέπτυξε το θέμα «Η προτεραιότητα της ενέργειας στο Γρηγόριο Παλαμά και στη σύγχρονη φυσική». Ο Γρηγόριος ο Παλαμάς στο 14ο αιώνα στην ελληνική εκκλησιαστική του γλώσσα και η σύγχρονη φυσική στον 20ο αιώνα στις διάφορες ευρωπαϊκές γλώσσες και στους μαθηματικούς νόμους τους προτάσσουν την ενέργεια έναντι της ουσίας ή της ύλης. Παρά την απόσταση των αιώνων, την διαφορά των γλωσσών, των προϋποθέσεων, βλέπουμε μία σύμπτωση η οποία μπορεί να είναι μία σύγκληση που να έχει σημασία για μας, πέρα από τους ιστορικούς της φιλοσοφίας, της θεολογίας και οτιδήποτε άλλο. Και υπάρχουν τρία ερωτήματα. Το πρώτο ερώτημα είναι, τι σημαίνει προτεραιότητα της ενέργειας στη θεολογία του Γρηγορίου Παλαμά, στη σύγχρονη φυσική. Το δεύτερο ερώτημα είναι, γιατί ο ένας και οι άλλοι προτάσσουν την ενέργεια. Και το τρίτο και σπουδαιότερο που αφορά εμάς, πώς αυτή η σύγκληση μπορεί να είναι αξιοποιήσιμη σε μία αντίληψη της ζωής, της πραγματικότητας και του πολιτισμού. Εγώ θα προσπαθήσω να απαντήσω μόνο τα δύο πρώτα, αφήνοντας το τρίτο ερώτημα για τη συζήτηση και για το έργο του ερευνητικού δικτύου. Δηλαδή, τι λέει ο καθένας, γιατί το λέει, παραθέτοντας παραθέματά τους. Θα παραλείψω τις δικές μου ερμηνείες, βασίζομαι στη δική σας αντιληπτική ικανότητα και διέστηση. Θα αφήσω το τρίτο ερώτημα, το πώς μπορεί αυτό να αξιοποιηθεί μέσα από την απόψινή συζήτηση η οποία δρομολογεί το έργο του ερευνητικού δικτύου. Η εισήγηση έχει δύο μέρη. Το πρώτο είναι ο θεολογικός ενεργητισμός στο 14ο αιώνα. Ο Παλαμάς διακρίνει ουσία και ενέργεια. Ένα παραθέμα του, όλα τα παραθέματα του Παλαμά είναι σκοπίμως, έχουν σκοπίμως αποδοθεί στη νέο ελληνική, γιατί οι μη μετέχοντες των ανθρωπιστικών γραμμάτων δεν θα αισθανιόσαστε τίποτε ακούγοντας αυτά τα πράγματα στο πρωτότυπο. Λέει λοιπόν ο Παλαμάς, άλλο είναι η ουσία του Θεού και άλλο είναι η ουσιώδης ενέργεια του Θεού. Καταλαβαίνετε τη διαφορά ουσία-ενέργεια, την οποία ενέργεια δεν την αφήνει άσχετη από την ουσία και την ονομάζει ουσιώδη. Η προτεραιότητα της ενέργειας απέναντι στην ουσία είναι απερίφραστα σαφής στον Παλαμά. Ένα άλλο παράθεμά του. Λέει, δεν γνωρίζεται η ενέργεια από την ουσία, αλλά η ουσία γνωρίζεται από την ενέργεια ότι είναι και όχι πώς ακριβώς είναι. Γι' αυτό και ο Θεός γνωρίζεται ότι υπάρχει όχι από την ουσία Του αλλά από την πρόνοιά Του σύμφωνα με την άποψη των θεολόγων. Διαφέρει μάλιστα η ενέργεια από την ουσία κατά τούτο ότι η μεν ενέργεια είναι το γνωρίζον, δηλαδή εκείνο με το οποίο γνωρίζουμε, το μέσο της γνώσης. Αυτό που δεν έχει καμία ενέργεια, αυτό είναι ανύπαρκτο. Τελειώνει το παράδειγμα. Η άρνηση της προτεραιότητας της ενέργειας στη θεολογία ισοδυναμεί με αθεία κατά το Γρηγόριο Παλαμά. Θεός ανενέργητος είναι Θεός ανύπαρκτος. Παράθεμα. Σύμφωνα με τους ιερούς πατέρες, η φύση κάθενος όντος χαρακτηρίζεται από την ενέργεια κάθενος όντος. Η μεν άκτιστη ενέργεια δείχνει την άκτιστη φύση, η δε κτιστή ενέργεια την κτιστή φύση. Κλείνει το παράθυρο.
Εάν παραφράζαμε την κλασική καρτεσιανή θέση «σκέπτομαι άρα υπάρχω», προκειμένου να διατυπώσουμε εμφαντικά την παλαμική θεολογία, θα είχαμε το δικαίωμα να ισχυριστούμε ότι για τον Άγιο Αρχιεπίσκοπο Θεσσαλονίκης ισχύει η θέση «ενεργώ, άρα υπάρχω». Οτιδήποτε υπάρχει, αυτό ακριβώς οπωσδήποτε ενεργεί. Το ανενέργητο είναι ανύπαρκτο, όπως ακριβώς το ανύπαρκτο παραμένει ανενέργητο. Κάνουμε ένα άλμα αρκετών αιώνων, φτάνουμε στον 20ο αιώνα, στη σύγχρονη φυσική. Η ειδική θεωρία της σχετικότητας αρνείται το διαλυσμό, το διχασμό ύλης και ενέργειας που ίσχυε στην κλασική φυσική και καθιερώνει τη διαλεκτική σχέση αυτών των δύο κλασικών μεγεθών. Η ισοδυναμία μάζας και ενέργειας σύμφωνα με τη σχετικότητα του Αϊνστάιν αποτελεί μια πρώτης τάξεως αναθεώρηση μιας θεμελιακής αρχής της κλασικής φυσικής, διότι με αυτόν τον τρόπο αποκαθίσταται η ενότητα ύλης και ενέργειας. Από εδώ και πέρα χρησιμοποιώ παραθέματα του Χάιζενμπεργκ και γιατί μου είναι πιο οικείος και γιατί κάνοντας την αντιπολίτευσή του στον Αϊνστάιν και προσπαθώντας να θεμελιώσει τις απόψεις του επεξεργάστηκε τα θέματα τόσο φιλοσοφικά όσο ένας φυσικός μπορούσε και επιτρεπόταν να κάνει κάτι τέτοιο. Λέει λοιπόν ο Χάιζενμπεργκ: «Κάθε δυναμικό πεδίο εμπεριέχει ενέργεια και γι' αυτό εκφράζει ένα μέρος ύλης. Σε κάθε δυναμικό πεδίο ανήκει μια ειδική μορφή». Μια ρητή και πολλαπλώς επαναλαμβανόμενη φράση του Χάιζενμπεργκ είναι η εξής. Παράδειγμα: «Η ενέργεια γίνεται ύλη παίρνοντας τη μορφή των στοιχειωδών σωματιδίων». Αυτό σημαίνει, σχολιάζοντας το λίγο, ότι οι δύο οντότητες της φύσης, ύλη και ενέργεια, θεωρούνται αντιθετικές, αφού η μια είναι ένυλη, η ύλη, και η άλλη παραμένει άυλη, η ενέργεια. Ωστόσο, ύλη και ενέργεια αλληλοσχετίζονται και αναφέρονται αμοιβαία, τόσο ώστε η φύση στη μικροσκομική κλίμακα των στοιχειωδών σωματιδίων να είναι η αλληλομετατροπή της ύλης σε ενέργεια. Αξιοπρόσεκτο είναι ότι ο Χάιζενμπεργκ τονίζει τη διαλεκτική ενότητα της ύλης με βάση την δυναμικότητα της ενέργειας κατά τον ακόλουθο τρόπο. Παράθεμα: «Όλα τα σωματίδια συνίστανται από την ίδια βασική ουσία, την οποία μπορεί κάποιος να την ονομάσει ενέργεια ή ύλη». Και εδώ τελειώνει το παράθεμα. Καταλαβαίνετε ότι σκόπιμα χρησιμοποιεί κατά τρόπο αδιαφοροποιητό τους δύο όρους ύλη και ενέργεια. Η προτεραιότητα όμως της ενέργειας έναντι της ύλης, σύμφωνα με τον Χάιζενμπεργκ, καταφαίνεται μεταξύ άλλων και από την ακόλουθη ρητή και κατηγορηματική δήλωσή του. Παράθεμα: «Μόνο μία και μοναδική βασική ύλη υπάρχει πράγματι, από την οποία συνίστανται όλα τα όντα. Εάν πρέπει να δώσουμε ένα κάποιο όνομα σε αυτή τη βασική ύλη, τότε, σήμερα πια, θα ήταν δυνατόν να την ονομάσουμε μόνο ενέργεια». Κλείνει το παράθεμα. Σημαντική είναι μία διευκρίνηση του Χάιζενμπεργκ στο προκείμενο θέμα που κρύβει ένα κίνδυνο. Τον κίνδυνο δηλαδή της εξαήλωσης, να καταργηθεί η ύλη. Με όλες τις επικίνδυνες εξελίξεις, πέρα από τη σφαίρα του πραγματικού, μέσα στη σφαίρα της φαντασίωσης, μπορεί να πάρει και θρησκευτική μορφή η νέα, ο νέος γνωστικισμός του Πρίνστον κλπ. Κλπ. New Age και δεν συμμαζεύεται. Γι' αυτό έχουν σημασία οι διευκρινήσεις. Τον παραθέτω: «Ακόμα και τα ηλεκτρόνια δεν είναι απαράλλακτες μονάδες ύλης. Μπορούν να παραχθούν και να εκμηδενιστούν. Η ενέργεια μπορεί να μετατραπεί σε ύλη παίρνοντας τη μορφή σωματιδίων. Τέτοιου είδους διαδικασίες δεν επιτρέπεται να θεωρούνται σαν διαμοιρασμός ή διάσπαση σωματιδίων. Καταδεικνύουν τη μετατροπή της ενέργειας σε ύλη. Με αυτόν τον τρόπο κατάντησε πια χωρίς περιεχόμενο η έννοια μιας απαράλλακτης μονάδας ύλης». Κλείνει το παράθυρο. Αυτό το οποίο ήθελε ο Χάιζενμπεργκ να πολεμήσει είναι η έννοια
του. Έλεγε, μην ψάχνετε για στοιχειοδέστερα σωματίδια, να ψάχνετε για συμμετρία. Των σωματιδίων, η σχέση και η συμμετρία είναι πολύ σημαντικότερη από την όποια ατομικότητα, όσο στοιχειώδης είναι αυτή. Και έτσι προβάλλει μία πραγματικότητα εντελώς σχεσιακή, και μάλιστα κάπου λέει ότι όλος ο κόσμος από το πλέον άβιο στοιχείο μέχρι το πλέον έμβιο είναι ένας ιστός, όπου οι αρνοί έχουν σημασία και όχι τα επιμέρους στοιχεία. Η σύγχρονη φυσική επικεντρώνεται στην έρευνα του μικροκόσμου και εκεί πλέον αναδεικνύονται καινούργιες ιεραρχήσεις των κλασικών εννοιών της νευτόνιας φυσικής, όχι καταργήσεις των εννοιών, καινούργιες ιεραρχήσεις. Και θα κλείσω με ένα τελευταίο παράδειγμα από το Heisenberg. Το διαβάζω. Δεν είναι δυνατόν οι έννοιες ουσία και ύλη της αρχαίας και της μεσαιωνικής φιλοσοφίας να ταυτιστούν απλώς με τον όρο μάζα της σύγχρονης φυσικής. Μπορεί όμως κάποιος να θεωρήσει, παραδείγματος χάρη, τη μάζα και την ενέργεια ως δύο διαφορετικές μορφές της ίδιας ουσίας και έτσι να διατηρήσει την αντίληψη ότι η ουσία είναι άθαρτη. Εδώ τελειώνει το παράθεμα, τα δικά μου σχόλια και σας ευχαριστώ για την υπομονή σας. Προς μια τριαδική επιστημολογία ήταν το θέμα που ανέπτυξε ο κύριος Ετόρε Περέλα, καθηγητής στην Ιταλία, και το αξιοσημείωτο είναι ότι ο κύριος Περέλα μόλις πριν από λίγο καιρό ολοκλήρωσε την τρίτομη μετάφραση των έργων του Γρηγορίου Παλαμά στα ιταλικά. Θα προσπαθήσω να αποδείξω ότι η επιστημολογία δεν είναι απλώς ένα κομμάτι της φιλοσοφίας, αλλά κατά κάποιο τρόπο συμπίπτει γενικά με το στοκασμό, με τη σκέψη. Συνεπώς με τη φιλοσοφία, με την ευρύτερη της έννοια. Επειδή στον χώρο της ψυχανάλυσης υπάρχει ένα άλλο πρόβλημα εριστικό πάνω στο θέμα της σχέσης με την επιστήμη, πλέον σεβαστοί επιστημολόγοι του 20ου αιώνα απέδειξαν και φαντάζομαι σωστά ότι η ψυχανάλυση είναι μια επιστήμη όπως είναι η φυσική επιστήμη κλπ. Σε μια κάποια στιγμή άρχισα να αναρωτιέμαι και προσπάθησα να καταλάβω αν και πώς θα μπορούσε η ψυχανάλυση να γίνει κάτι το οποίο θα άξιζε να ονομάζεται επιστήμη. Λοιπόν, αν ασχολήθηκα με τον φίλο μου και φίλο σας Γρηγόριο Παλαμά, ήταν και για λόγους καθαρά, αν θέλετε, εγωιστικούς, διότι ο Παλαμάς μου επέτρεψε να βρω μια λύση σε αυτό το πρόβλημα, δηλαδή να αποδείξω ότι και η ψυχανάλυση μπορεί να είναι μια επιστήμη, με την προϋπόθεση όμως ότι εμείς θα αλλάξουμε ολοκληρωτικά την αντίληψη που έχουμε πάνω στην ψυχανάλυση, το πώς την εννοούμε στον 20ο αιώνα. Εισάγουμε τη σκέψη του Παλαμά στην επιστήμη, δεν θα χρησιμεύει σε τίποτε, αν απλώς αναμνημεία με προσθέταμε στην επιστήμη έτσι όπως έγινε αντιληπτή τον 20ο αιώνα, δηλαδή σε αυτή την επιστήμη η οποία παρήγαγε όλη αυτή την τεχνολογία. Grazie alla quale noi viviamo in modo χάρη στην οποία σήμερα εμείς ζούμε. Completamente diverso da come si viveva nel 14° secolo. Τελείως διαφορετικά από ό,τι ζούσαμε τον 14ο αιώνα. Ma che ha prodotto anche la bomba atomica. Αλλά και που παρήγαγε ατομικές βόμβες. E qualche almeno qualche decina di milioni di morti. Και τουλάχιστον μερικά εκατομμύρια νεκρών. Allora, se si tratta semplicemente di condire questa scienza con un po' di spiritualità. Αν λοιπόν ακούσε το να μίξουμε αυτή την επιστήμη με λίγη πνευματικότητα. A quella che si chiama la coscienza degli scienziati. Θα βοηθήσει σε αυτό που λέγεται η συνείδηση των επιστημόνων. Semplicemente per dare a loro un po' di buona coscienza. Απλώς για να δώσουμε σε αυτούς μια κάποια καλή συνείδηση. E non c'è niente di peggio della buona coscienza. Και δεν υπάρχει τίποτα το χειρότερο από μια καλή συνείδηση. Che come sappiamo è in grado di giustificare qualunque cosa. Όπως γνωρίζουμε, είναι σε θέση να δικαιολογήσει οτιδήποτε πράγμα. Anche gli esperimenti scientifici nei campi di concentramento. Ακόμη και τα επιστημονικά πειράματα στα στρατόπεδα συγκέντρωσης. Io penso invece che l'opera di Gregorio Palamas. Εγώ νομίζω ότι το έργο του Γρηγορίου Παλαμά. Debba servire ad una cosa molto più difficile, molto più complessa. Πρέπει να χρησιμεύσει σε κάτι το πολύ πιο δύσκολο και πλέον διαρθρωμένο, πολύ πολύπλοκο. Che cercherò adesso di dirvi rapidamente. Θα προσπαθήσω να σας περιγράψω σύντομα. Che prima di tutto di cambiare il nostro modo di concepire la scienza. Και που πρώτα απ' όλα έγινε στο να αλλάξουμε τον τρόπο αντιλήψεώς μας στις επιστήμες. Perché e in che modo Palamas, che di scienza tutto sommato parla sì, ma parla di scienza nel senso della teologia. Γιατί και με ποιο τρόπο που ο Παλαμάς για την επιστήμη ασχολείται, αλλά όχι και τόσο.
Γιατί ο ίδιος μιλάει για θεολογία. E che tutto sommato non sembra molto interessato ai misteri della fisica. Και από ό,τι φαίνεται δεν ενδιαφέρεται πολύ και για τα μυστήρια της φυσικής. Può dare un contributo così strabiliante all'epistemologia. Μπορεί να δώσει μια τόσο εκπληκτική βοήθεια στην επιστημολογία. Evidentemente questo accade perché e solo perché. Προφανώς αυτό μπορεί να συμβεί μόνο και μόνον. Tutta l'opera mastodontica di Gregorio Palamas. Διότι όλη το τεράστιο έργο του Γρηγορίου Παλαμά. Di questo straordinario pensatore che ha vissuto qui a Salonico. Αυτού του εξαιρετικού στοχαστή που έζησε εδώ στη Σαλονίκη. Negli ultimi anni della sua vita. Τελευταία χρόνια της ζωής του. Ruota interamente attorno al concetto di atto. Γυρίζει γύρω από το θέμα της ενέργειας. Ed è proprio il concetto di atto che può consentirci. Και είναι ακριβώς αυτό το θέμα της ενέργειας το οποίο μπορεί να μας επιτρέψει. Per un verso di introdurre l'etica nei dati della scienza. Από τη μία να εισάγουμε την ηθική, l'etica nel campo della scienza. Την ηθική στο χώρο της επιστήμης. E per un altro verso, al contrario. Και από την άλλη, αντίθετα. Di farci vedere che anche la scienza classica, να μας βοηθήσει να δούμε ότι και η κλασική επιστήμη, quella che per intenderci va da Galileo, da Kepler, αυτή που για να καταλαβαινόμαστε πάει από τον Γαλιλαίο, fino ad Einstein o alla meccanica quantistica, μέχρι τον Einstein και την κβαντική, non sarebbe stata possibile, neppure concepibile, δεν θα μπορούσε να είχε γίνει ούτε καν να συλληφθεί. Anche se ufficialmente non è mai tenuto conto, anche ποτέ αυτό δεν το πήραμε υπόψη, senza fare attenzione agli atti, χωρίς να ληφθούν υπόψη οι ενέργειες, sia agli atti degli enti di manifestarsi in un certo modo, είτε στις ενέργειες των όντων να εκδηλωθούν με έναν κάποιο τρόπο, sia agli atti di noi che abbiamo la testa per pensare, είτε στις ενέργειες της δικής μας που έχουμε μυαλό για να σκεφτούμε, che cerchiamo di capire come questi eventi, και προσπαθούμε να καταλάβουμε πώς αυτά τα φαινόμενα si producono, παράγονται. Un esempio molto banale, ένα πολύ απλό παράδειγμα. Quando Galilei si occupa della caduta dei gravi. Όταν ο Γαλιλαίος αναφέρεται στην πτώση dei gravi, dei corpi pesanti. Των βαρών σωμάτων. Πιστεύω ότι αν καταφέρουμε να αντιληφθούμε την επιστήμη κατά αυτόν τον τρόπο, comporta, αυτό επιφέρει, in primo luogo anche un modo diverso di concepire la filosofia. Πρώτα απ' όλα να αντιληφθούμε τη φιλοσοφία με τρόπο διαφορετικό. Ed è per questo che dicevo che l'epistemologia non è semplicemente una piccola parte della filosofia. Γι' αυτό έλεγα ότι η επιστημολογία δεν είναι ένα απλό κομμάτι της φιλοσοφίας. Ma è anche in definitiva la filosofia stessa. Αλλά τελικά είναι η ίδια φιλοσοφία. Non vedo per esempio perché la teologia debba essere una scienza meno dignitosa della fisica. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί η θεολογία πρέπει να είναι λιγότερο αξιοσέβαστη επιστήμη από τη φυσική. Ma questo comporta anche un altro, αυτό όμως επιφέρει problema che dobbiamo risolvere. Και ένα άλλο πρόβλημα το οποίο πρέπει να λύσουμε. E dico dobbiamo usando la prima persona plurale. Λέω οφείλουμε χρησιμοποιώντας το πρώτο πρόσωπο. Non è un pluralis, non è un pluralis modestie o maiestatis. Δεν είναι ένα ένας πληθυντικός μεγαλοπρέπειας. Ma vuol dire proprio noi e voi. Αλλά λέω εμείς και εσείς. Vuol dire io in quanto essendo nato da una parte dell'Adriatico sono italiano. Που έχοντας γεννηθεί στην άλλη πλευρά της Αδριατικής είμαι Ιταλός. Anche se sono nato in un posto dove si è parlato greco fino a pochi secoli fa. Anche εκεί που γεννήθηκα σε ένα μέρος όπου μέχρι πριν λίγους αιώνες μιλούσαν ελληνικά. Purtroppo io non faccio parte di quelli che hanno imparato a parlare greco. Δυστυχώς εγώ δεν είμαι μέρος εκείνων που συνεχίζουν να μιλούν ελληνικά. Ci dobbiamo accontentare della traduzione. Και αρκούμε στις μεταφράσεις. E anche voi che siete nati dall'altra parte. Αλλά και εσείς που γεννηθήκατε από την άλλη πλευρά της Αδριατικής. Perché insomma da tanti secoli l'Europa è divisa in due metà che litigano. Γιατί τελικά η Ευρώπη είναι εδώ και πολλούς αιώνες χωρισμένη σε δύο μέρη που ερίζουν μεταξύ τους. E di una di queste metà fa parte l'Europa occidentale. Σε μια πλευρά ανήκει η Δυτική Ευρώπη. E ne fanno parte gli Stati Uniti, l'America del Sud. Ανήκουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Νότια Αμερική. E dell'altra parte fa parte non soltanto la Grecia. Και από την άλλη πλευρά, και στην άλλη πλευρά είναι και όχι μόνο η Ελλάδα, ma anche tutta la penisola balcanica, αλλά όλη η Βαλκανική Χερσόνησος, e anche tutta la grande madre Russia, και όλη η μεγάλη μητέρα Ρωσία.
Insomma, ci accorgiamo che fino a pochi anni fa c'era la guerra fredda. Antilavanomaste ότι μέχρι πριν λίγα χρόνια υπήρχε ο ψυχρός πόλεμος. In fondo la guerra fredda non era altro che la guerra fra le due metà dell'impero romano. Και τελικά, αν το καλοσκεφτούμε, ο ψυχρός πόλεμος δεν ήταν άλλο παρά ένας πόλεμος μεταξύ των δύο πλευρών της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. La metà occidentale dove c'era. Η δυτική, το δυτικό μέρος όπου υπήρχε. Un imperatore e c'è ancora un papa. Όπου υπήρχε ένας αυτοκράτορας και όπου ακόμη υπάρχει ένας πάπας. E la metà orientale dove non c'è più un imperatore. Και η ανατολική πλευρά που δεν υπάρχει πλέον αυτοκράτορα. Però c'è un pensiero che credo che abbia molta importanza per il pensiero. Νομίζω ότι υπάρχει μια σκέψη, ένας στοχασμός, ο οποίος πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικός. Della parte occidentale. Για το δυτικό μέρος. Come ben inteso anche quello della parte occidentale là per la parte. Όπως είναι ευνόητο ότι για την Ανατολή είναι σημαντική η δυτική σκέψη. Io credo insomma che se vogliamo creare un'Europa. Εγώ τελικά πιστεύω ότι αν θέλουμε να δημιουργήσουμε μια Ευρώπη. Che possa continuare a svolgere una funzione di civiltà essenziale. Που θα μπορεί να ασκεί και να παράγει έναν ουσιαστικό πολιτισμό. Nel mondo d'oggi e nel mondo dei prossimi decenni. Στο σημερινό κόσμο και αυτόν των επόμενων δεκαετιών. Bisogna davvero che noi europei. Πρέπει εμείς οι Ευρωπαίοι. Incominciamo a parlare la stessa lingua. Να αρχίσουμε να μιλάμε την ίδια γλώσσα. Anche se questo non è possibile perché abbiamo moltissime lingue. Δεν είναι εφικτό γιατί μιλάμε πολλές γλώσσες. Che sono una grande ricchezza. Που είναι ένα μεγάλο πλούτος. Credo che dobbiamo incominciare a pensare nello stesso modo. Μπορούμε όμως να αρχίσουμε να σκεπτόμαστε κατά τον ίδιο τρόπο. Rimanendo all'altezza della grandissima tradizione che μένοντας στο ύψος της μέγιστης παράδοσης από την οποία προερχόμαστε. E che non possiamo ottenere dimenticandocene. Και δεν μπορούμε λοιπόν να την αγνοήσουμε. Grazie. Ευχαριστώ. Αυτά λοιπόν, φίλες και φίλοι, από την αρκετά ενδιαφέρουσα ημερίδα με τίτλο «Ο Άγιος Γρηγόρης Παλαμάς και η αναζήτηση μιας νέας επιστημολογίας», που θέτει πλέον τη βάση για μια ευρύτερη κουβέντα ανάμεσα στις επιστήμες, στη θεολογία και τα πρόσωπα των Αγίων και δίτου του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά. Ως την άλλη εβδομάδα, ευχόμαστε μας έχει όλους ο Θεός καλά. Χαίρετε.